Ανοιχτό είναι από σήμερα το πρώτο ΕΠΑΛ στο σχολικό συγκρότημα στο Μαντούκι έπειτα από πολυήμερη κατάληψη. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας χθες βράδυ, στην οποία οι παρευρισκόμενοι καταληψίες δεν προέβαλαν αντίσταση, αντιθέτως απομακρύνθηκαν βιαστικά από μόνοι τους. Είχε προηγηθεί καταγγελία στην αστυνομία της υποδιευθύντριας του συστεγαζόμενου δημόσιου ΙΕΚ ότι άγνωστοι είχαν κλέψει το κλειδί του εκπαιδευτηρίου. Ήδη πάντως, έπειτα από τις καταστροφές που έγιναν στο χώρο του λυκείου, αγανακτισμένοι γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου ΕΠΑΛ είχαν αποφασίσει να ανοίξουν σήμερα δια της βίας, αν χρειαζόταν, το υποκατάληψη κτίριο, όμως το βρήκαν ήδη ανοιχτό από την επέμβαση της αστυνομίας που είχε προηγηθεί. Όπως είπε στο Στάρ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου ΕΠΑΛ, Μίλτος Βλάχος, οι γονείς θα προσπαθήσουν να κρατήσουν το σχολείο ανοιχτό με νύχια και με δόντια. Μάλιστα, χαρακτήρισε αντιδημοκρατική και παράνομη την καταστροφική δράση που προκάλεσε εκτενή ζημιά στο σχολείο. Ο διευθυντής του ΙΕΚ ειδοποίησε άμεσα τους διευθυντές του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας και του εργαστηριακού κέντρου, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως μαζί με εκπαιδευτικούς του σχολείου, προχωρώντας σε ηλεκτροσυγκολήσεις στις πόρτες προς αποφυγή νέας κατάληψης. Για το θέμα αυτό μίλησε στο Start ο διευθυντής του εργαστηριακού κέντρου, Παναγιώτης Καρβούνης, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει 5 μηνύσεις έως σήμερα για τους βανδαλισμούς και τις κλοπές. Εμείς εξυπηρετούμε με τα εργαστήριά μας όλα τα τεχνικά λύκεια της Κέρκυρας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα εργαστήριά μας εξοπλισμός πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία είναι και καινούρια υλικά τελευταίας τεχνολογίας. Έχουμε κάνει κάποια έσπατα τα τελευταία χρόνια και έχουμε ένα από τα καλύτερα, θα μπορούσα να πω, εργαστηριακά κέντρα της Ελλάδος όσον αφορά τον εξοπλισμό. Αυτή τη στιγμή, μεθοδικά εδώ και 20 μέρες, με τις υποτιθέμενες καταλήψεις, γιατί αυτές οι καταλήψεις είναι από 3-4 άτομα, 5, μονάχα το πρωί έρχονται λίγοι παραπάνω, καμία εικοσαριά, καταστρέφουν μεθοδικά ό,τι υπάρχει στο κτίριο. Κάνουν διαρρήξεις, ανοίγουν πόρτες, τσακίζουν εξοπλισμό, κλέβουν εξοπλισμό, διαλύουν το κτίριο, την τυχοποιία, κατεβάζουν τους τοίχους. Φοβούμαστε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα υπάρχει πλέον επαγγελματική εκπαίδευση στην Κέρκυρα, αν συνεχίσει έτσι. Έχουμε προβεί σε 5 μηνύσεις μέχρι στιγμής, σε σήμερα γίνεται η 6η. Δεν συγκινήθηκε κανένας μέχρι στιγμής και στην εισαγγελία που πήγαμε παρακαλετά να προλάβουμε όλο αυτό, δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση ουσιαστική, δηλαδή να έρθουν να ανοίξουν το κτίριο από 5 άτομα που ήταν εδώ, γιατί προφανώς αυτή είναι η πολιτική βούληση που υπάρχει και φοβούμαστε ότι σε λίγο διάστημα δεν θα υπάρχει επαγγελματική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνεχίζουν κρυφτούλοι. Το πρωί μπορεί να ανοίξουμε κάποια στιγμή, το βράδυ έρχονται πάλι, το απόγευμα ξανακλείουν και συνεχίζουν τις καταστροφές. Ζητήσαμε από το Δήμο να υπάρξει μια φύλαξη για κάποιες μέρες με security για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε λίγο τις πόρτες, γιατί τις έχουν καταστρέψει εντελώς. Δεν διαθέτουν τέτοια κονδύλια, λέει ο Δήμος. Προτιμάει, λέει, να διαλυθεί το κτίριο, από ό,τι έχω καταλάβει. Εντάξει. Αυτά τα συμπεράσματα έχω βγάλει από αυτές τις μέρες που παλεύουμε εδώ εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, που μόνοι μας, να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Τιμωρία δεν υπάρχει όσον αφορά τους μαθητές. Όχι μαθητές, δεν τους έλεγα μαθητές, γιατί δεν πρόκειται για μαθητές. Εδώ πρόκειται για εξωσχολικούς, παρέα με κάποιους συγκεκριμένους που είναι του σχολείου, που επιδίδονται σε αυτήν την καταστροφή. Από το μένος των καταληψιών δεν γλίτωσαν θρανία, καρέκλες, πόρτες, τείχη και τζάμια. Για το θέμα αυτό μίλησε στην κάμερα του Start η διευθύντρια του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, Βασιλική Μοναστηριώτη. Την προηγούμενη Παρασκευή στις 15 νομίζω Οκτώβρη την άνοιξε την πόρτα ο κύριος Καρβούνης, παρόν τον εμού, του υποδιευθύντη του κυρίου Μπουργάνη, του κυρίου Ποδαρά και κάποιων άλλων συναδέλφων. Και μετά κατευθείαν και η αστυνομία έκανε 2 συλλήψεις. Η αστυνομία επέμενε στο αν είναι ενήλικες αυτοί που ήταν μέσα. Αλλιώς δεν θα επενέβαινε. Οπότε τους συνέλαβαν. Συνεχίστηκε η διαδικασία κανονικά με την εισαγγελία και τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα. Τα οποία παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα λοιπόν και ξανά πάλι μέσα. Εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την τακτική. Οι γονείς την άλλη μέρα κάνανε παράσταση στον, όχι ακριβώς την επόμενη, στον εισαγγελέα, για να εκθέσουν τα παράπονά τους για αυτή την κατάσταση. Έχουν γίνει πολλές μηνύσεις, 4 στον αριθμό, και από μένα και από τον κύριο Καρβούνη και από την υποδιευθύντρια, την κυρία
Τσεντούρου. Η παράσταση διαμαρτυρίας ήθελε απάντηση στο τι γίνεται. Ο κύριος εισαγγελέας δεν ήμουν εγώ μπροστά μου, το μετέφεραν οι γονείς. Θεωρεί ότι δεν έκανε κάτι out of the box. Η νομοθεσία του δίνει το δικαίωμα να κάνει όλα αυτά. Το ερώτημα είναι όμως ότι τι γίνεται με τα σχολεία τα οποία είναι στην κυριολεξία αφύλακτα. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη περιουσία. Εγώ βέβαια είμαι στην ευτυχή θέση να μην έχω τις φθορές, να μην έχω υποστεί τις φθορές που υπέστη ο κύριος Καρβούνης, διότι η καλή μπασιά, να το πούμε έτσι, μου επιτρέπετε την έκφραση, είναι στα εργαστήρια. Υπάρχει πανάκριβο υλικό και γι' αυτό τα εργαστήρια καταστράφηκαν ολοσχερώς και ό,τι δεν καταστράφηκε, εκλάπηκε. Είμαι πολύ, δηλαδή, τι να σας πω, είμαι αγανακτισμένη, είμαι θλιμμένη με αυτά όλα που συμβαίνουν, διότι στα 40 χρόνια που δουλεύω, είμαι μια παλιά διευθύντρια, παλιά καθηγήτρια και 10 χρόνια διευθύντρια. Τέτοια πανελευθερία και τέτοιο χάλι εγώ δεν έχω ξαναδεί. Λυπάμαι ειλικρινά. Από τη μεριά της, η διευθύντρια του 5ου Λυκείου, Βασιλική Χίσα, μιλώντας στο Start, τόνισε την ανάγκη της άμεσης λειτουργίας του 5ου Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση προκειμένου να μπορέσει ο χώρος να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, σήμερα η υποκατάληψη τελεί μόνο ένα σχολείο και συγκεκριμένα το δεύτερο ΕΠΑΛ, όπου το λουκέτο παραμένει για δεύτερη ημέρα.